Τι μου έριξε. Λες και βάλεσε πέναλτι ο Μακαρίτσα με τσιμπόνας. Μου είχες υποσχεθεί ότι θα ξεχνούσες αυτό το γάμο. Κι όμως μου την έφερες. Πάλι. Μίκα, σε παρακαλώ, πριν πεις οτιδήποτε, μέτρα μέχρι το 10. Βλέπεις, έχω μετρήσει στο 1000. Τις 1000 ανοησίες και μπλόφες σου. Αυτήν όμως δεν είμαι διατεθειμένη να τη δεχτώ. Μίκα, αυτή θα είναι η τελευταία, στορκίζομαι. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, Βλάση μου. Όχι, Μίκα, θα είναι η τελευταία. Σε παρακαλώ, Μίκα, στάσου, Μίκα, δεν πάμε να τη σκουτσένω, ρε Μίκα. Μίκα, παιδιά, παίξτε ένα τραγούδι που να μιλάει για συγχώρεση. Μπα και γύρισε πίσω. Μίκα, το γύρνα πίσω για στο τηλεφώνα. Πάει, κλώτσι νύφη, σχόλα ο γάμος. Αυτό ήταν μίμη. Τέλος. Κάτσε μόνο να ξεκουράσει τη λίγα. Ρε παιδιά, τέτοια εξέλιξη δεν την περίμενα. Τίποτα δεν πήρε από μένα. Κάτι ρομαντικό. Μα τίποτα. Ρε Μίκα μου. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Τι ήταν αυτή η βόμβα που έσκασε? Η Εμιλία πάντως ήταν χάλια. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι κάποιος μπορεί να πιστέψει όλα αυτά που έλεγε ο Ανδρέας. Εσύ πώς θα ερμηνεύεις όλο αυτό? Δεν ξέρω. Τι να πω. Ο Ανδρέας πάντως έδωσε ένα στοιχείο που δεν μπορώ να το περάσω στον Ντούκου, Ρενάτα. Το 2007, όντως, η Εμιλία ερχόταν συχνά στην Αγγλία που σπούδαζα, το είπα και πριν. Και επειδή ταιριάζουν, δηλαδή, οι ημερομηνίες, σημαίνει ότι ο Ανδρέας λέει και την αλήθεια? Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω στις σατανικές συμπτώσεις και το ξέρεις. Ως τώρα ο Ανδρέας με κάθε στοιχείο που μας δίνει δείχνει να λέει την αλήθεια. Πρώτα μας λέει για το καρκάσο νου, το υπαληθεύουμε. Τώρα μας λέει για το ψυχιατρίο και όλες οι λεπτομέρειες μοιάζουν να κουμπώνουν. Δηλαδή πιστεύεις ότι η Εμιλία μας έλεγε ψέματα τόσο καιρό? Ξέρω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Είναι μάνα μου. Έλα εδώ, σε παρακαλώ. Έλα. Φίλα με. Φίλα. Μόνο μαζί σου καθαρίζει το μυαλό μου από τις κοτούρες. Μόνο. Φίλα με. Καταλάβατε. Και όλα αυτά τα υλικά για τα μάγια τα βρίσκεις εύκολα? Εντάξει, όχι και όλα, αλλά μα θέλουμε έχουμε κάβα της γιαγιάς μου. Κάβα, ε. Mm-hmm. Δεν φαντάζεστε πόσος κόσμος κάνει μάγια. Να, ας πούμε, θα σας πω μια άλλη περίπτωση, μιας φίλης μου. Όχι, όχι, δεν θέλω, άσε. Γιατί με τόσα που μου έχεις πει δεν θα μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Δεν ξέρω, μου κάνει λίγο μεσαίωνα. Ναι, αλλά μεσαίωνα σε έφερε την αναγέννηση. Γιατί λοιπόν κι εμείς να μην εμπιστευτούμε τις πρακτικές του? Δηλαδή μου προτείνεις να κάνω μάγια στον Αχιλλέα? Μπορείτε να κάνετε και στη Ρενάτα. Ε, για σκεφτείτε το. Να πέσει σε βαθιά κατάθλιψη και να μην θέλει να το βλέπει μπροστά της. Τέλειο. Ναι, έλα ρε Φώτη. Πού είσαι όλη μέρα? Τι έγινε, πάρε σας πιστόλι? Τι γίνεται εκεί πέρα? Γάμος. Τι γάμος? Και εγώ γιατί δεν είμαι καλεσμένος? Έλα, Φλωρετάκι. Ναι. Όχι, τέλεια παιδί μου. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές εκεί μέσα. Όλα τέλεια. Εσύ, τι έγινε με το βλήμα την κόρη μου? Α, θα τα πούμε από κοντά. Βλήμα η Σίλβια? Δεν μας τα λες καλά καθόλου, κύριε Ανδρέα. Καθόλου καλά. Έλα ρε παιδί μου, έλα, πες μου τι έγινε. Θέλω να μου περιγράψεις τη μούρη του. Λεωνίδα, το πίστεψαν όλοι. Ο Βλάσης ο καημένος μαράθηκε τόσο πολύ που τον λυπήθηκα. Όχι, μην το λυπάσαι, μην το λυπάσαι, του χρειαζότανε. Αυτοσχεδίασα βέβαια λίγο, δεν έδωσα το χαστούκι. Όχι ρε Μίκα, όχι ρε Μίκα, ας έκοβες το παλού. Το χαστούκι το ήθελα, το είχαμε συμφωνήσει. Έδωσα κάτι άλλο όμως, έδωσα μια πάρα πολύ δυνατή κλωτσιά στο καλάμι. Μπράβο ρε Μίκα, μπράβο ρε Μίκα, έτσι σε θέλω, έτσι. Ήθελα να σου πω κι εγώ να ρίξει μια κλωτσιά για να φάνει πιο πιστευτό. Βέβαια άλλο σημείο είχα στο μυαλό μου, αλλά και το καλάμι μας κάνει. Σε ευχαριστώ πολύ που με προειδοποίησες για το γάμο. Τι λες τώρα, χρέος μου. Χρέος σου τι, να κάνουμε το κάζο στο Βλάση? Ναι, 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 και αυτό και αυτό. Να πάρει και αυτό σε ένα μαθηματάκι, δεν μπορεί να τη βγάλει τέτοια λάδι. Λοιπόν, πάμε στον ειδοποιό να αλλάξουμε. Έχω εκεί τα ρούχα. Πάμε, γιατί έπαιξα πάρα πολύ καλά το ρόλο μου και φοβάμαι ότι θα τα μαζέψουν και θα φύγουν. Oh. Τραγούδι μου, ρε! Έχω σαλτάρι! Νιώθοντας και τα δύο πατσίνα με το γαϊδούρα από εκεί πέρα! Ωραία, τι πάθαμε. Εγώ φταίω. Εσύ είσαι τι φταίς? Γιατί εγώ την ξέρω καλά τη Μίκα. Έπρεπε να σκεφτώ ότι θα κλωτσίσει. Και κλώτσε. Με ξέρανε. Έλα, μωρέ τη μουλάρα. Συγγνώμη, κύριε Λουκά. Δεν πειράζει, παιδί μου. Τέτοιες ώρες θα πούμε και κάποιες λέξεις που δεν τις εννοούμε. Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ το εννοώ. Τι Μίμη! Τι μωρέ. Ολόκληρη κατάσταση έφτιαξε εδώ το παιδί και του κόψε την μπάλα του παιδιού επειδή δεν της αρέσουν οι μπλόφες.
Σιγά, μωρή Μικούλα. Συγγνώμη, κύριε Λουκά. Πρόσεχε και εσύ πώς μιλάς για την κόρη μου, εντάξει. Ναι, δεν μπορείς να παίζεις με το συνέστημα και τη βούληση του άλλου και να μην περιμένεις να τη δράσει. Τα βλέπεις. Ένας-ένας με το που γίνει στραβή, πηδάνε από το καράβι. Γιατί πηδάς, κορίτσι, με το καράβι? Γιατί πέσαμε σε παγόβουνο. Πάντως, ρε παιδιά, τόση δουλειά που ρίξαμε και να πάει χαμένη, κρίμα. Τι θες να κάνουμε, ρε? Δεν βγάζουμε καμιά αναμνηστική φωτογραφία έτσι όλοι μαζί? Δεν χρειάζομαι φωτογραφία για να θυμάμαι τη μέρα. Τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Πάλι σκατά τα κάνω. Ακυλέ, υπέγραψε και εσύ, παρακαλώ. Κυρία Μίλια, υπογράψτε κι εσείς. Από τα πιο ενδιαφέροντα συμβούλια που κάναμε ποτέ, δεν νομίζετε, γεμάτο αποκαλύψεις. Τελικά έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι από μικρό ή από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Ποιες αποκαλύψεις έγιναν ακριβώς σήμερα, Δομιανέ, Μην μου πεις ότι κατάπιες κι εσύ τα ψέματα του Αντρέα. Όχι, σε ρωτάω. Δεν καταλαβαίνεις τι θέλει να κάνει. Θέλει να μας βάλει να φαγωθούμε. Τι να κάνουμε, θεία μου, ο καθένας με τα όπλα του. Τα δικά σου, ας πούμε. Ποια είναι η ηθική και η ακαιρεότητα? Γιατί, τα αμφισβητείς μήπως? Η γυναίκα του Κέσσαρα, του Πανίκου δηλαδή, φαίνεται τίμια. Είναι όμως. Θα το δούμε. Εσύ τουλάχιστον, με πιστεύεις? Εγώ θα προτιμούσα να μην μιλήσω. Όχι, Αχιλλέα. Τώρα θα μου πεις. Σε ρωτάω και θέλω να μου απαντήσεις εδώ και τώρα. Κυρία Μιλία, μην ταραζεστε. Πες μου. Ό,τι έχεις να πεις, θέλω να μου το πεις τώρα. Πιστεύεις εμένα ή αυτά που είπε ο Αντρέας? Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι οι ημερομηνίες που είπε ο Αντρέας συμπίπτουν με τα χρόνια που σπούδασα στην Αγγλία. Τώρα αυτό είναι σύμπτωση. Δεν ξέρω τι να πω. Έτσι. Πίστεψες έστω και για μια στιγμή ότι εγώ είμαι ικανή να αφήσω τον Δαμιανό και τη Σιλβία χωρίς πατέρα? Θα ήξερα γιέ μου ότι ο Ανδρέας ζει και θα το στερούσα από τα παιδιά του. Γιατί? Για να πάρω την εταιρεία? Όχι, βέβαια. Απλά ίσως να θεώρησες ότι θα ήταν καλύτερο να τον νομίζουν πεθαμένο παρά να το δουν σε άθλια κατάσταση. Αχιλλέα μου, εγώ έμαθα γι' αυτό το ψυχιατρίο πρώτη φορά όταν εμφανίστηκε εδώ ο Αντρέας μπροστά μου ξαφνικά. Εδώ, κοίταμε, κοίταμε! Με πιστεύεις ή όχι? Ρέμισε. Σε πιστεύω. Απλά οι ημερομηνίες που μας είπε. Ημερομηνίες? Θέλεις ημερομηνίες? Μπορώ κι εγώ να σου ραδιάσω κάμποσες. Τι σημαίνει αυτό? Μα τέτοια σύμπτωση. Εντάξει, Αχιλλέα. Θα σου φέρω αδιάσυστα στοιχεία που θα αποδεικνύει ότι ό,τι λέει ο Αντρέας είναι ψέματα. Πού θα βρεις τα στοιχεία? Έβαλε detective. Το ψάχνει. Θα τον ξεσκεπάσω, μην ανησυχείς. Μακάρι. Τι να πω. Εσύ δηλαδή τι πιστεύεις ότι έκανε όλα αυτά τα χρόνια ο Αντρέας? Δεν ξέρω και ούτε μπορώ να κάνω υποθέσεις. Ο Αντρέας που ήξερα εγώ ένα πράγμα ήθελε να κάνει. Τη ζωούλα του. Καταφωνεί. Χίλια χρόνια θα ζήσει. Καλημέρα σας, κύριε Φρέζα. Μάλιστα. Τι ανακαλύψατε? Είστε σίγουρος? Αδυνάτο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι σου είπε ο Φρέζας? Ο Αντρέας είπε την αλήθεια. Ήταν όντως έγκλειστος. Είμαι να σκάσω, είμαι! Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Νόμιζα θα τον πάρω. Τι λάθος έχω κάνει? Τίποτα λάθος δεν έκανες, ρε Βλάση μου. Μια χαρά τα έκανες. Ηρέμησε, μην τα βάζεις με τον εαυτό σου. Καλά σου λέει, ρε Βλάση. Η Μίκα φταίει για όλα. Αυτή η ντροπή δεν ξεπλένεται. Συγγνώμη. Ρε, θα φας καμιά αναστροφή, στο λέω. Σιγά ρε, μη μικρητικέ ή μην κάνεσαι καμιά βεντέτα, ηρέμησε. Μήπως να πάω να δω τι κάνει η Μίκα? Μήπως να καθίσει εδώ πέρα να βοηθήσει να τα μαζέψουμε? Βλάση, να μαζεύουμε σιγά σιγά, Έχεις αφήσει και τον αντιδήμαρχο εκεί πέρα, έχει κατεβάσει όλη την ελιά. Ρε! Έλα, θα μαζεύουμε. Πάνω, όργανα. Δεν μαζεύεται τίποτα. Ρε Φωτή, έχει ποτέ κανένας παρεστήσει από Καλαμιά? Κι εγώ το βλέπω, Βλάση, και δεν μπορώ να το πιστέψω.
Συγγνώμη που άργησα. Ήθελα να βρω κάτι ιδανικό για την περίσταση. Ευτυχώς που βρήκα γρήγορα νηφικό, αλλιώς θα το ακύρωνα. Και θα τρώγες καλαμιά και στο άλλο πόδι. Δηλαδή τώρα εμείς οι δύο θα. Εσύ μου βάζεις τα κλάματα, έχεις να παραδώσεις μια νύφη, έτσι. Έχει, δεν έχω φέρει και χαρτομάτιλα μαζί. Είσαι έτοιμος. Βλασί. Έλα. Την ανθοδέσμη. Την ανθοδέσμη. Πού είναι η ανθοδέσμη. Η ανθοδέσμη, ρε παιδιά, πού είναι η ανθοδέσμη. Ρε παιδιά, πού είναι η ανθοδέσμη, Βλασί. Την έφαγες και αυτή από την πίκρα σου. Όχι, παιδιά, αλλά κοντεύει να τη φάει κάποιος άλλος. Μη. Μην κουνιέται κανένας. Άμα τρομάξει, μπορεί να τη μασουλήξει. Έχει δίκιο, κι εγώ όταν τρομάζω τρώω. Έτοιμος. Άντε, να παίξετε κανένα γαμήλιο τραγούδι. Νιώθω τόση ώρα λες και είμαι σε σούπερ μάρκετ. Ο αντιδήμαρχος ακόμα μαζεύει. Κύριε αντιδήμαρχε, ελάτε, έχουμε εκλογές. Πάμε πάλι. Σήμερα γάμος γίνεται. Τι συγκινητικό! Ευχαριστώ το κοινό της Αθήνας και τον περιχώρο! Οι θαυμαστές μου! Ευχαριστώ! Συγκινητικό, να! Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς που μου συμπαρασταθήκατε για να είμαι αυτή τη στιγμή εδώ, που μου δώσατε δύναμη. Αλλά περισσότερο από όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ένα και μοναδικό άνθρωπο που μου στάθηκε. Τον ένα και μοναδικό άνθρωπο που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο. Τον ένα και μοναδικό άνθρωπο που θα ήθελα να είχα αυτή τη στιγμή εδώ για να τον αγκαλιάσω. Τον ένα και μοναδικό άνθρωπο. Τον πατέρα μου. Σε αυτόν αφιερώνω την ελευθερία μου και το τραγούδι «Η καταπληκτική» του Πασχάλιζα της κόρης του. Τι έχετε να μας πείτε για την επανεμφάνιση του πατέρα σας? Ναι, αυτόν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία που θα σας τη διηγηθούμε κάποια άλλη στιγμή. Προς το παρόν η Σίλβια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πολύ καταβεβλημένη. Ας δώσουμε όμως το πιο θερμό μας χειροκρότημα στο νέο ίδελμα των γυναικών. Χειροκροτήστε. Ναι. Οι εκδηλώσεις συμπαράστασης στο πρόσωπό μου είναι συγκινητικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα απαντήσω στον καθένα σας ξεχωριστά. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο νέο μου λογαριασμό, Σίλβια Σοφοκλέους After Prison. Την Εμιλία δεν την είδα καλά πριν. Κι εγώ δεν είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Πραγματικά δεν ήθελα να έρθουν έτσι τα πράγματα. Δεν ήθελα να την πληγώσω. Αλλά η ιστορία του Αντρέα σε ένα βαθμό έχει επιβεβαιωθεί. Θέλεις να της μιλήσω? Όχι. Όχι, άστε καλύτερα λίγο να ηρεμήσει. Έψαξα και βρήκα ένα πομπό που μπορούμε να το βάλουμε στην τσάντα της Λατάνιας και να μας οδηγήσει στη Βασιλίνα. Αυτό είναι. Το έχω παραγγείλει ήδη, θα μου το φέρουν. Η Λατάνια έχει εμφανιστεί καθόλου σήμερα, κάνει υπερορίες στη Βασιλίνα. Υπερορίες. Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο? Κοιτάξτε εδώ, μάγια και σολομονική για αρχάριους, gadgets και συμβουλές. Καλά, δεν το πιστεύω, έχουν ολόκληρο e-shop. Η Ρενάτα είναι. Ναι, έλε Ρενάτα μου. Ναι, δεν αισθανόμουν πολύ καλά, είμαι ακόμα στο κραβάτι, φαντάσου. Όχι, όχι, θα έρθω. Ναι. Εντάξει, γεια. Τους έπιασε ο πόνος που δεν πήγα. Καλά, έχεις δει τι έχει εδώ πέρα. Έχω να τριχιάσει ολόκληρη. Είναι δοκιμασμένα όλα αυτά που βλέπετε. Η γιαγιά μου μια μέρα είχε κάνει μάγια σε μια άλλη γυναίκα που γλυκοκοίταζε τον κομμενό της. Από τότε την έκανε να μην μπορεί να ξανασηκώσει τα μάτια της πάνω του. Τι έπαθε δηλαδή? Λουμπάγκο. Καλά, σοβαρά μιλάς τώρα? Πάρα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, πάω εγώ στο γραφείο και θα επιστρέψω με τις τρίχες της Ρενάτας για να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Κοίτα εδώ!
Ξόρκια χωρισμού από τις εκδόσεις Χαλάστρα. Προσθήκη στο καλάθι, ηλεκτρονική πληρωμή, καλά όλα τα έχει. Και εσείς σε λίγο καιρό θα έχετε στο χέρι σας τη Ρενάτα. Λοιπόν, πάω και τα λέμε. Εσύ πίνεις νερό στο όνομά του και αυτό σε λέει βλήμα. Κάτσε πάρω τηλέφωνο του Ζούγα, το άκουω. Τι θες, Τραμπουλούκο, δουλεύω. Έλα, ρε εσύ. Τις είδες τις δηλώσεις της Σίλβιας? Όχι, γιατί πέταξε καμιά κοτσάνα πάλι. Εγώ απλά σε προετοιμάζω. Θα φας ήττα, δες το προσεκτικά. Μίλα καθαρά, ρε ζαγάρι. Μόνοι μας είμαστε. Ένα πράγμα θα σου πω. Έχει το νου σου τη Σίλβια όταν είναι με τον πατέρα της. Μπουλούκο, άσε τα μισόλογα και μίλα καθαρά. Άντε, γιατί θα σου βγει κανένα μπουνίδι μέσα από το κινητό σαν τα κόμικε. Άκουρε εσύ. Έπιασα τυχαία τον πατέρα της όταν έβγαινε από την εταιρεία να λέει την ίδια του την κόρη βλήμα. Τι! Α, το καθήκη. Βέβαια, πατέρας της είναι, θα πει καμιά κουβέντα παραπάνω. Άσε μας, ρε Ζάχο, να πούμε. Μου γίνες και ψυχολόγος. Τέλος πάντων, εγώ είχα καταλάβει ότι είναι ο Χιάδη Μούτσονη ο τύπος, αλλά. Anyway, λοιπόν, εσύ θα παίρνεις να μου τα λες. Εντάξει, ψυχαμερή οχιά. Και πού είσαι, Μπουλούκο? Μου λείπεις, ρε Μπαγάσα. Ναι, αγορίνα μου. Άμα θες μπορώ να περάσω και από εκεί. Έλα, Ζούβα. Έλα ρε, πού είσαι τώρα, πού είσαι? Τι έγινε, καλέ, τι ψάχνεις? Sit down. Βλέπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς που μου συμπαρασταθήκατε για να είμαι αυτή τη στιγμή εδώ που μου δώσατε δύναμη. Αλλά περισσότερο από όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ένα και μοναδικό άνθρωπο που μου στάθηκε. Τον ένα και μοναδικό άνθρωπο που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο. Τον ένα και μοναδικό άνθρωπο που θα ήθελα να είχα αυτή τη στιγμή εδώ για να τον αγκαλιάσω. Τον ένα και μοναδικό άνθρωπο. Τον πατέρα μου! Τι! Σε αυτόν αφιερώνω την ελευθερία μου και το τραγούδι «Η καταπληκτική» του Πασχάλη Τζετσικότστου. Τι έχετε να μας πείτε για την ελευθερία του πατέρα σας? Του αφιέρωσε και το τραγούδι του Πασχάλη. Είναι μεγάλη ιστορία. Και όλα αυτά για τον Αντρίκο, ρε. Με κάποια άλλη στιγμή. Κατάλαβε. Εγώ το έχω καταλάβει από την αρχή. Κάποια άλλη άργησα. Κάτσε να τη ψιθυρίσω εγώ δυο φωνή εντάκια. Με το μαλακό, Μακί. Με το μαλακό, τώρα θα σου πω εγώ καλά. Όχι ρε, το έχεις και κλειστό να πούμε σε ποιος το μάκαρο. Όχι ρε, μάκα μου, να πούμε. Θα τη σκοτώσω. Πρώτα αυτή και μετά τον Αντρίκο. Πρόσεχε, Μάκη. Ο πατέρας της είναι πολύ ισχυρό πρότυπο για τη Σίλβια. Υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να ζεις μια ζωή στη σκιά του. Δεν μπορείς να κάνεις τη σκιά όταν είσαι γεμάτος τρύπες, τούτουρα. Έλα, εγώ είμαι. Τι έγινε, τον εντόπισε τον τύπο που στέλνει τα mail? Ακόμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο δύσκολο. Στις ταινίες είναι εύκολο. Λοιπόν, σταμάτα. Λοιπόν, άκου. Κοίταξε να τον εντοπίσεις γρήγορα. Αλλιώς το πλοί μου θα αποχαιρέτα το. Ψάξε μέρος να κρυφτείς. Άντε. Να είμαστε κι εμείς. Παπάκι! Παιδί μου, κοριτσάκι μου. Παπάκι μου! Με το χούλερ. Ευχαριστώ πάρα πολλά που επλέρωσες για την εγγύηση. Σε παρακαλώ τώρα. Έκανα ό,τι θα έκανε κάθε πατέρας. Βέβαια αυτός ο πατέρας, παιδί μου, χάθηκε, εξαφανίστηκε για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά τι σου έχω? Τι μου έχεις, τι μου έχεις? Τι σου έχω, τι. Έκπληξη. Πάρα πολλά ωραία δωράκι. Έχει κάρτα αναλλαγής? Όχι, παιδί μου. Αυτά είναι τα γράμματα που σου έγραφα κάθε χρόνο στα γενέθλιά σου. Κάθε χρόνο και ένα γράμμα. Παρατημένο στο ίδρυμα. Με την κρυφή ελπίδα να τα διαβάσεις μια μέρα.
πολλά συγκινητικό. Λοιπόν, τούτη η μέρα ήρθε. Είναι σήμερα. Θα θκευάσω σε τα 15. 28 είναι. Ναι, ναι. Είναι ξεδινέται τον το πράγμα. Έδεισε στα σφιχτά, παπάκι. Αχ, Παναία μου. Μα πόσο ταλαιπωρημένα είναι. Πόσα δάκρυα και υδρόταν έχουν πάνω. Παπάκι, πρέπει να επώνεσες πάρα πολλά για να τα γράψεις. Επώνεσα. Λοιπόν, πολύ αγαπημένη μου κορούτα. Μη. Μην γράψεις αυτό. Σε αυτό γράψα. Το έχω περάσει δύο φορές τσάρι. Ωπα, αυτό φαίνεται αρχαίο. Plymouth, πες ένα μήνα. Σεπτέμβρης. Plymouth, Σεπτέμβρης, 1990. Πολύ αγαπημένη μου κορούδα. Σαν σήμερα με κάνεις τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στη γη. Δεν ξέρω πόσο έχεις μεγαλώσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι έχεις γίνει μια όμορφη και δυναμική γυναίκα. Παπάκι μου, μα πόσο έπαιζες μέσα. Έπεσα βαθιά, έπεσα. Τι είναι. Αμήν. Δεν με ξέχασες ποτέ. Ξεχνιέσαι. Ένα τραγούδι θα σας πω, θα πάρω στο λεμόνι. Μαζί συνήθω τα βρω, τι συμβαίνει όλοι. Μαζί συνήθω τα βρω, τι συμβαίνει όλοι. Να ζήσετε, αγάπη μου, να ζήσετε. Ρε παιδιά, γιατί γύρισα και βρήκα το μαγαζί μου κλειστό. Ρε, καλώς τον, ρε Θοδωρή, καλώς ήρθες. Παντρέψαμε τη Μίκα με τον Βλάση, έλα και στα δικά μας. Μπράβο, τι και στα δικά σου κύριε Λουκά, υπάρχουν και παιδιά εδώ. Ρε κουμπάρα, για πέτατη. Ναι, πέτατη να δω. Να ζήσετε ρε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Ναι, πάρτε θέσεις. Στον πατερούλι, να παίρνουμε και εμείς σειρά. Με το 2, με το 3. Έτσι, μπράβο. Οπ, να την τρέχω. Τρέχω, παιδιά, δικιά μου είναι. Εγώ την έπιασα πρώτα. Τι θέλεις πολύ, Λουκά. Με ένα κατοσταρικάκι το συζητάμε. Να ζήσουν οι νεόλυμφοι. Ευχαριστούμε. Όλοι προσπαθούσαν να με πείσουν ότι σε περιμένω μάταια. Ότι αυτό που θα έβλεπα δεν ήταν αυτό που ήλπιζα να δω. Αλλά κοίταξε, εσύ ξεπερνάς κάθε φαντασία. Είσαι εδώ, δαμέ μαζί μου, ζωντανός παπάκι! Λες, Παγιέννη, τώρα μου ήρθε κάτι. Λες να είναι αλήθεια αυτό που λέει η κορούδα. Τι? Ότι όλα αυτά είναι μια φαντασίωση και ότι εγώ... Αυτό είναι. Φαντασίωση. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπάρχεις. Εγώ είμαι ακόμα κλεισμένο στο ίδρυμα, στο Plymouth. Α, δυστυχία. Α, τώρα θα έρθει το φαγητό. Α, τι έχει σήμερα? Σήμερα είναι Παρασκευή, double cheese με onion rings. Παναγία μου, παπάκι, με δουν τα φαγιά, πώς άντεξες. Πώς άντεξα, παιδί μου, τι εννοείς, ακόμα στο ίδρυμα είμαι, αντέχω. Αντρέα μου, δεν είσαι στο ίδρυμα. Είμαι. Έχεις έρθει στην Ελλάδα, είσαι εδώ με την κορούδα σου, πώς τη λέτε. Όλα είναι πέρα για πέρα, αληθινά. Λες. Έλα, αγάπη μου, μην είσαι υπερβολικός. Λες, λοιπόν, θα την τσιμπήσω να δω αν είναι αληθινά. Αληθινά φαίνονται. Να σου πω, καλά, τόσα χρόνια, ρε παιδί μου. Δεν ψάξατε να βρείτε τον τάφο μου. Εγώ όχι. Η θεία η Εμιλία όμως σε έναν ταξίδι που επίεν έψαξε και όταν ήρθε πίσω είπε μας ότι είναι βρεντή ποτέ. Κι όμως παιδί μου υπήρξε τάφος, υπήρξε το ίδρυμα στο Plymouth και ήμουν εγώ κλεισμένος η Σόβια εκεί μέσα. Τι εννοείς δηλαδή? Ότι η θεία η Εμιλία το ήξερε? Αυτόν προσπαθούσες να μου πεις στη φυλακή? Κοίταξε. Μεγάλη ευγνωμοσύνη χρωστάω στη θεία σου που κατάφερε και σας μεγάλωσε, εσένα δηλαδή, 1000% σε έκανε. Για το Δαμιανό έχω κάποιες επιφυλάξεις. Ευγνωμοσύνη, ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να τη συγχωρήσω τα ψέματα, τα όλα.
Αγάπη μου, αγάπη μου, έχεις κουραστεί πάρα πολύ. Πρέπει να ξαπλώσεις. Ναι, παπάκι μου, πρέπει να ξεκουραστείς, να ξαπλώσεις. Παπάκι, εδώ. I love you. You too. Μητέρα, μη σηκώνεσαι, ξέρω το δρόμο. Το στομάχι μου. Μητέρα, ξέρω το δρόμο. Λοιπόν, θύμισε μου, πρέπει να κάνω επιγόντως τεστ DNA. Γιατί? Παιδί μου, δεν μπορεί αυτός ο τσιμεντόλιθος να είναι κόρη μου. Δεν γίνεται. Δεν είναι φυσικό. Πάλι κλειστό. Πάλι κλειστό. Τι φάση ρε Πανάρα. Όταν βγαίνεις από τη Μπουζού, τα κινητά είναι ανοιχτά. Αυτό είναι νόμος. Καλά, θα έχουμε θέματα, έτσι. Τι φοβάσαι ότι κάνει ρε κουμπάρι και εσύ τώρα. Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως από εδώ και πέρα τα κινητά θα είναι ανοιχτά. Μάκης, τέλος. Σταμάτα, βρε, το γλωσσόφαγε στο κορίτσι. Βρε, μπορεί να μοιράζει αυτόγραφα. Τόσοι θαυμαστές τη λατρεύουν. Βανά, σταμάτα γιατί θα ξεσπάσω πάνω σου. Τελείωνε. Είτε εδώ, ρε, παιδιά. Λοιπόν, εγώ θα τους πω να το κάνω βιβλίο. Όλη αυτή η ιστορία με τη σοφούλα, τη σύλληψη και τη φυλάκιση είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Σας... Και έχω εγώ τον τίτλο. Ωραιότατος. Η σοφούλα και η χαζούλα. Δεν σ' άρεσε, ε? Έχω και καλύτερο. Η σοφούλα, η χαζούλα και η ζαβή υπηρετριούλα. Εγώ έχω δουλειά, πάω στην κουζίνα. Ναι, αυτό να το έλεγες τότε που σου προτείνανε ένα σώρο ανοησίες. Όχι τώρα, τώρα είναι αργά, Βάνα. Είναι αργά. Τι θες ρε μπάμια και εσύ τώρα, για καλό ήρθες. Θέλω να κυκλοφορώ μέσα στο σπίτι μου χωρίς να πω βλακίες. Μπορώ? Μπορείς να μου πεις πού είναι η αδερφή σου η προκομμένη. Τι ώρα αποφυλακίστηκε και πού πήγε. Ξέρεις γιατί έχει το τηλέφωνο κλειστό? Εγώ βγήκα να πάρω ένα δροσερό ποτηράκι νερό να ξεδιψάσω. Αυτά που μου λες δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Να είσαι καλά ρε κουνιέδε. Πώς να είμαι καλά, με γαμπρό εσένα. Ανάγια. Να ζήσετε παιδιά μου, να ζήσετε. Χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτή η αρθοδέσμη κανονικά είναι δική μου. Εγώ την έπιασα πρώτος. Ναι, αλλά εγώ τη διεκδίκησα και την πήρα χωρίς φάουλ. Ωραία, να κάνουμε τζάμπολ, ρε Θόδωρε. Φωτογράφε, βάλε το βίντεο να δούμε το replay. Τι χρειαζόμουν αυτή την αρθοδέσμη. Λόγο! Έλα, λόγος! Άμα βάλει τα κλάματα θα σας πρώσω το κεφάλι. Λοιπόν, λόγος! Λόγος, αγάπη μου, αγάπη μου, τι είπα. Αγάπη μου, αγάπη εσύ. Λοιπόν, έλα, δεν θέλω να δείχνουμε τίποτα από το σώμα μας. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες, φωτογράφοι, παίχτες των οργάνων, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Πριν από λίγο καιρό, όταν πρωτοσυναντήθηκα με τη Μίκα στα Γαϊδούρια. Αχ. Και βαχ. Ποτέ δεν ήξερα και δεν φανταζόμουν ότι θα βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση. Να βρισκόμαστε εδώ δηλαδή και να πίνουμε όλο το καλατζέικο κρασί, να διασκεδάζουμε και πλέον δίπλα μου έχω την κυρία Μίκα Πασαμίτρου Καλατζή Σοφοκλέους! Θα προτιμούσα σκέτο το Πασαμίτρου. Γιατί σκέτο? Τι στο μεσαίωνα ζούμε. Δεν βλέπεις τι χώρα είμαστε, ναι, στο μεσαίωνα είμαστε. Όχι, όχι, Βλάσιμο. Εγώ θα προτιμούσα σκέτο Πασαμίτρου. Μην τσακωθείτε από την πρόποση, δώστε λίγο χρόνο. Ναι, εντάξει, πλάκα κάνω τώρα. Δεν πάω να τη λένε και ράμπερ σαν τάτα. Να, τι, εμένα με νοιάζει ότι είναι πλέον η γυναίκα μου. Γυναίκα μου! Τι έλεγα? Για το ράμπερ σαν τάτα. Μπράβο, γι' αυτό. Και έλεγα λοιπόν ότι από εδώ και πέρα όλα τα πάντα στη ζωή θα τα κάνουμε όλοι μαζί. Εγώ και τα μωρά μου. Τα πάντα βέβαια εκτός από το γήπεδο. Φυσικά όχι γήπεδο, γιατί εγώ δεν θέλω πρωτάθλημα στα χαρτιά. Γιατί το 2008 εσείς πώς το πήρατε? Να μην βάζανε το Βάλνερ για να το παίρνουν οι άλλοι. Εμείς τι φταίμε δηλαδή. Βλάση, όχι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, εντάξει, κανένα. Πού είχαμε μείνει? Για το Βάλνερ. Λοιπόν, χαίρομαι που είστε λοιπόν όλοι εδώ και ευχαριστώ όσους συνεργάστηκαν για να γίνει αυτός ο χαμός. Είσαι πολύ ωραία. Εδώ δεν σε είδα που πήγες. Αρκετή για να συγκινηθώ. Χορό. Yeah.
στο δικό μου το λιμάνι. Πιες λίγο κρασί, να έρθει το χαμόγελο στο πρόσωπό σου. Έλα, στη δουλειά μας. Κατάφερε, παλιό μπαγάζες, ε. Γεια σου. Στην ευτυχία τους. Δεν σε βλέπω καλά, όμως. Δεν είμαι. Θες να πάμε την πλέσμα ειδοποιώ, να τα πούμε λίγο. Μακάρι αυτή η χαρά να κρατήσει για πάντα. Μακάρι, παιδιά μου. Μακάρι. Η Φέη επικοινώνησε καθόλου. Δυο χέρια έχω μόνο να σου δώσω. Το λόγο πως δεν θα σε προδώσω. Μην ανησυχείς, μωρό μου. Η μαμά δεν θα αργήσει. Άφησα μόνη σου το πρωί στο διοικητικό, αλλά μωρέ δεν αισθανόμουν πολύ καλά. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Καμία ιασούλα? Όχι, όχι, όχι. Ψυχοσωματικό είναι. Από την απόρριψη του Δαμιανού. Μάλιστα, ψυχοσωματικό. Ναι. Θα σου πω κάτι. Έχω νευριάσει πάρα πολύ με τον εαυτό μου που έχω επιτρέψει σε έναν ολόκληρο Δαμιανό να εξουσιάζει αυτό εδώ πέρα το κορμί από τη στιγμή που δεν το χαίρεται κιόλας. Από σήμερα. Θα το πάρω αλλιώς. Και πώς ακριβώς θα το πάρεις αλλιώς? Μπήκα σε ένα site γνωριμιών και είδα τι παίζει στον εξωκόσμο. Και ένα θα σου πω. Θα ανεβάσω μία φωτογραφία για λαϊκό προσκύνημα. Μη σου πω ότι θα τη βγάλω τώρα κιόλας. Λοιπόν, πάω στο μπάνιο να φρεσκαριστώ για να είμαι έτοιμη. Κάνε τη δουλειά σου, κορίτσι μου, εσύ. Αχ, βρε Ρενάτα μου, ξέχασα τη βούρτσα μου. Μήπως μπορείς να μου δώσεις τη δικιά σου? Καλά χτενίσματα. Ευχαριστώ. Είναι για καλό σκοπό. Άνθρωπος ήρθε από το πουθενά και μέσα σε μία στιγμή διέλυσε ό,τι έκτισα εγώ τόσα χρόνια.
έσπηρε την αμφιβολία στο μυαλό του Αχιλλέα με τέτοια ευκολία που κι εγώ ίδια έχω τρομάξει. Και τώρα ο Αχιλλέας αμφισβητεί πια τη γυναίκα που τον μεγάλωσε, Λεωνίδα. Και καλά, ο Πανίκος γιατί τον άφησε να σαπίσει τόσα χρόνια στο ίδρυμα και όλοι να νομίζετε ότι είναι νεκρός. Γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα στον αδελφό του. Άλλο πάλι κι αυτό. Φυλαγόμαστε από το επόμενο ψέμα που θα έχει πει ο Πανίκος. Μία ερωμένη και ίσως κόρη, ο αδελφός του παρατημένο σε ένα ίδρυμα, τι άλλο θα μου τύχει. Αυτό δεν το ξέρεις, Εμιλία. Τέλος πάντων, ο Πανίκος ό,τι έκανε, έκανε. Τώρα τι γίνεται. Τι να σου πω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ανδρέας γύρισε για να με τιμωρήσει για κάτι που δεν έχω κάνει. Ή εκτός αν έχει θολώσει το μυαλό του από τα φάρμακα που παίρνει και με θεωρεί και εμένα υπεύθυνη. Ή πουλάει αυτό το παραμύθι για να με βλάψει, Λεωνίδα, και να με απομακρύνει από τους δικούς μου ανθρώπους. Γιατί δεν τον ρωτάς τα ίσια να σου πει τι έχει στο μυαλό του. Ναι, και θα μου πει την αλήθεια. Όλη την αλήθεια μπορεί να μην την πει, αλλά θα καταλάβει αν σε δουλεύει. Ή αν όντως πραγματικά στο θολωμένο του μυαλό τα έχει τα πράγματα λίγο μπερδεμένα. Σε περιμένω. Το ξέρω ότι θα ξαναγυρίσεις. Ναι, κύριε Εμιλία. Θα σας περιμένω για φαγητό, θα φατέξω. Α, τι μου λέτε καλέ. Παντρεύτηκε ο Βλάσης κανονικά. Η Μίκα πώς ήταν. Α, μωρέ, χόρευαν μαζί με το μωρό. Θα τα πήξω τώρα. Λοιπόν, τι λες. Πάμε σιγά σιγά στο γάμο του Βλάση. Να πάρουμε ιδέες και για το δικό μας γάμο. Για το γάμο μας. Να σου θυμίσω ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τη Σαουδική Αραβία, το να είσαι δίγαμος τι θεωρείται? Αδίκημα. Ναι, αλλά το διαζύγιο θα το βάλω μπρος αύριο κιόλας. Έλα τώρα, μην μου το χαλάς. Το έχω κάνει και εικόνα. Λοιπόν, σπέτσες. Εσύ θα έρθεις με άμαξα στο λιγονέρι στην εκκλησία και μετά beach party στο Βρέλο. Α, ναι, όνειρο πόλεμο, να σου πω. Έχουμε χρόνο για όλα αυτά. Πάμε τώρα στο γάμο του Βλασάκου. Ναι, ναι, πάμε. Οπ. Κάτσε μισό λεπτό να δω το mail. Τι έγινε, ποιος είναι? Από το προξενείο είναι. Έχει ένα κατάλογο με 6 ονόματα που αντιμετώπισαν ποινική δίωξη για την καράκα σου Horizon. Από ό,τι βλέπω το όνομα του Πανίκου δεν είναι μέσα. Ροντρίγκες, Σάντσεθ, Μορένο, Βελάσκε, Θριβέρα, Κουεγιάρ... Τίποτα δεν μου λένε απολύτως. Η Μένη σου είχε πει ότι αν λύσεις το γρίφο θα έρθει σόφος στα χέρια σου. Άρα πρέπει να δούμε αυτοί οι κύριοι τι έκαναν. Με τι επιχειρήσεις ασχολήθηκαν στη συνέχεια. Ο γάμος όμως. Αχ, αυτοί θα το γλεντάνε όλη νύχτα, θα το προλάβουμε. Μετά από καιρό νιώθω αισιόδοξη. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Μωρό μου, είναι λίγα τα ψωμιά της Βασιλίνας. Ξεκίνα να ψάχνεις νηφικό από τώρα. Δώστα όλα, νηφί! Ανασάκω, ανεβάζω και θα τα κάρω, ε. Ναι, μωρέ, κάνω ό,τι θες. Δώσε πόνο! Άρες Μινάκη, τι πλανά έχουν οι Βραζιλιάνες. Ρε Θοδωρέ, πρέπει να πάμε το μωρό στο σπίτι. Εδώ εκτίθεται σε περίεργα μάτια. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα, βρε Λουκά μου. Το γλέντι θα κρατήσει πολλές ώρες, θα αντέξει το μωρό τόσες ώρες. Δεν το παίρνεις, βρε Λουκά μου, να το πας στο σπίτι. Και να χάσω το γάμο της κόρης μου, ρε Θόδωρε, εσύ πρέπει να πας. Έλα σε παρακαλώ, πήγαινε εδώ. Και εγώ σε παρακαλώ να αφήσω μόνο του το μαγαζί. Καλά. Ρε, τώρα τι θα κάνω, ρε Φώτη. Φώτη! Έλα, πες. Από baby sitting πώς πας? Με προσβάλλεις τώρα, δύο αδερφές έχω μεγαλώσει. Και τι αδερφές! Ωραία, επειδή σε βλέπω και είσαι λίγο κουρασμένος. Μπαράλια, είμαι, έχω παραπάει κιόλας. Τι θες, ρε, να σου κρατήσω το μωρό? Α, μπράβο! Μέσα! Μπράβο, μπράβο, ρε. Έλα να σε πάω στο σπίτι, μπράβο. Θα σε αφήσω εκεί και εγώ θα ξανάρθω. Έλα, αγοράκι. Do you like me?
I don't feel well. Come. Έλα, καλό μου. Μένει. Σούλτσα. Είναι στη φυλακή η μαύρο χρήμα. Χριστέ μου. Είμαι χαμένη από χέρι. Έλα, έλα, γιατί μην κρέντα. Έλα, άντε και χάνουμε το γλέδι. Έλα ρε φωτ, μην την κουνάς, το ζάλισε στο μωρό. Μα τι να κάνει. Έλα, πάμε μέσα να κοιμηθεί τώρα. Έλα αγάπη μου εδώ. Σ' αγαπάει ο Φώτης, έλα αγάπη. Κοριτσάκι μου εσύ. Εδώ, εδώ, πέρα. Έλα κάτω εδώ, έτσι, μπράβο το μωρό. Εδώ είναι το Φώτη μας. Λοιπόν. Τι, κουράστηκες. Λοιπόν, φεύγω εγώ. Οτιδήποτε με παίρνεις τηλέφωνο, έτσι. Άντε για, άντε για. Αυτή θα κοιμηθεί. Καλά γλέντια. Καλά γλέντια. Ευχαριστώ. Yeah. Ήρθες στο σπίτι σου και αμέσως ηρέμησες, ε. Να δούμε εγώ τώρα πώς θα κοιμηθώ. Γιατί σε ξένο σπίτι δεν μου είναι και εύκολο. Εσύ μπορείς να με βοηθήσεις πλέον, Βλάση μου. Ελπίζω να το δεις. Μάκη! Ρε καλώς την, ε! Μάκη μου, ήρθα! Πώς σου φαίνομαι, όλε! Αυτό εδώ το ροσκυρί τι είναι? Μάγια θα κάνουμε ή ατμόσφαιρα? Τι άρωμα είναι? Ξέρω εγώ. Τριαντάφυλλο. Έχει σημασία. Να μην ξέρω πού αναπάβεται ο αδερφός μου. Θέλεις να του ανάψεις το κεράκι? Και εγώ θέλω να του ανάψω μερικά καντήλια. Τελικά την κατάφερες να κάνει και αυτή τη τρέλα της, ε! Γεια σου ρε πατέρα, κατάφερες τελικά και τον πάντρεψες, ε! Πώς με πάντρεψε, ε, εψοδιακά. Και αυτό με εσάς, ρε. Ένα γάμο φυσιολογικό δεν θα δω. Εδώ είμαστε, αγάπη μου. Εδώ είμαστε, καρδούλα μου. Γαμό έχουμε. Ναι. Α, καλά. Η νύφη τώρα το κατάλαβε. Κορίτσια, παντρεύτηκα. Θυμιόρχο θε. Από την ώρα που μου είπες για εκείνη τη μυστική συνταγή για πειρατική πίνακολάδα, μου έχει ανάψει μέσα μου φουέγο. Τώρα που το γράφω, νιώθω να βουλιάζω στην αμαρτία, γιατί υποσχέθηκα στον άντρα μου να μην μιλάω σε αγνώστους.